Καλησπέρα και από μένα. Μελετώντας τη στάση του αστικού πολιτικού κόσμου κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1940-50, εύλογα εξάγουμε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις πολιτικές, ιδεολογικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης και των διεθνών συμμάχων της. Το κύριο ζήτημα που αποκαλύπτεται είναι ασφαλώς η ανηλεής προσπάθειά τους για τη διατήρηση της ηγεμονίας τους, την πάση θυσία και με κάθε μέσο διασφάλιση της κυρίαρχης θέσης έναντι των εκμεταλλευομένων τους. Κατά τη δεκαετία αυτή, διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο προϋποθέσεις κατάλληλες και παράλληλα ευνοϊκές για την τελική νίκη της εργατικής τάξης, σε μία σειρά από χώρες, κυρίως της Ευρώπης, η οποία αποτέλεσε το κατεξοχήν θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, χάρη στον κλονισμό της αστικής εξουσίας που επέφεραν οι συνθήκες του πολέμου και τα μεγάλα λαϊκά κινήματα αντίστασης που αναπτύχθηκαν με την καθοδήγηση των ΚΚ σε ορισμένες χώρες ενάντια στον ναζισμό και με άμεση συνέπεια την εμφάνιση του λαϊκού παράγοντα στο προσκήνιο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, δημιουργούνται σοβαρές ρογμές στο καπιταλιστικό σύστημα και διαμορφώνονται όροι για την επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας από τους από κάτω. Μέσα στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνει ο πόλεμος και ειδικότερα η ναζιστική κατοχή, η στάση της ελληνικής αστικής τάξης και του πολιτικού προσωπικού της ως προς τη νέα κατάσταση δεν είναι ενιαία. Ένα μεγάλο κομμάτι της εγκαταλείπει τη χώρα και με τη βοήθεια των Βρετανών πηγαίνει στο Λονδίνο και σταδιακά συγκεντρώνεται στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου συγκροτεί τη λεγόμενη εξόριστη κυβέρνηση. Ένα δεύτερο κομμάτι επιλέγει το δρόμο της ανοιχτής συνεργασίας με τον κατακτητή, συμμετέχοντας στις δοσιλογικές κυβερνήσεις και τους κρατικούς μηχανισμούς. Ένα άλλο, πολύ σημαντικό κομμάτι του λεγόμενου παλαιού πολιτικού κόσμου, είτε βενιζελική είτε μοναρχική, κρατάει στάση αναμονής και λουφάζει ουσιαστικά, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή ώστε να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο. Ένα πολύ μικρό κομμάτι του αστικού πολιτικού και στρατιωτικού κόσμου εμπλέκεται σταδιακά σε διαδικασίες συγκρότησης πολιτικών και στρατιωτικών σχηματισμών με διακηρυγμένο στόχο την αντίσταση κατά του κατακτητή, αλλά στην πραγματικότητα την αντίθεσή τους στην ολοένα και αυξανόμενη δυναμική του ΕΑΜ Ελλάς. Τέλος, ένα μικρό, ακόμα μικρότερο κομμάτι συμμετέχει στο ΕΑΜ, αποδεχόμενο το σκοπό της απελευθέρωσης, αλλά παράλληλα διαχωριζόμενο από κάθε απόπειρα μεταπολεμικής αμφισβήτησης της εξουσίας του. Πέρα από τις διαφοροποιήσεις, ωστόσο, στη στάση των διαφόρων μερίδων της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, οι οποίες ασφαλώς βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με την εκάστοτε αναμόρφωση των διεθνών συμμαχιών τους, ο στόχος τους είναι κοινός και ξεκάθαρος. Όλες οι ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις συντάσσονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο κοινό μέτωπο ενάντια στον αγωνιζόμενο λαό και τον πολιτικό και οργανωτικό καθοδηγητή του σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ. Όσο μάλιστα το ΕΑΜικό αντιστασιακό κίνημα αναπτύσσεται και οι οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ δυναμώνουν, τόσο εντείνονται και οι κινήσεις του αστικού μπλοκ εναντίον τους. Συνολικά, η στάση του αστικού πολιτικού κόσμου έχει κοινό παρονομαστεί. Είναι είτε καλυμμένα και καλυμμένα, είτε ανοιχτά αντικομμουνιστική, ενώ όσο πλησιάζει η αναμενόμενη απελευθέρωση και εντείνεται η πάλη για τη μεταπολεμική εξουσία, εξαλείφονται οι όποιες διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Σημείο καμπής για την σταδιακή συνένωση των αστικών δυνάμεων θα αποτελέσει το έτος 1943, τόσο λόγω διεθνών, όσο και κατ' επέκταση εσωτερικών εξελίξεων. Η έναρξη της αντεπίθεσης του κόκκινου στρατού στο Στάλινγκραντ και της νικηφόρας προέλασής του προς τα δυτικά έγειρε την πλάστηκα του πολέμου κατά των δυνάμεων του άξονα, αυξάνοντας παράλληλα το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης στις λαϊκές μάζες των ευρωπαϊκών κρατών και δίνοντας τεράστια όθηση στην ανάπτυξη των αντιστασιακών κινημάτων. Μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο εμφανίζονταν νέα ζητήματα που αφορούσαν πλέον την μεταπολεμική κατάσταση που θα επικρατούσε στην Ευρώπη μετά την ήττα του ναζισμού. Αντίστοιχη όθηση υπήρξε και στην περίπτωση του Ελλάς, ενώ ακόμα περισσότερο συνέβαλε σε αυτό η συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβρη του 1943, η συνακόλουθη παράδοση της μεραρχίας Πινερόλο στη Θεσσαλία και το πέρασμα του οπλισμού της στα χέρια του Ελλάς. Η απότομη ενδυνάμωση του Ελλάς θα δημιουργήσει αναστάτωση στους κόλπους των αστικών δυνάμεων και των Βρετανών, οι οποίοι θα εντείνουν τις προσπάθειες για τη συνένωσή τους
μπροστά στη διαφαινόμενη απελευθέρωση, συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές συνεννοήσεις τους, ακόμα και εκείνες τις αστικές δυνάμεις που ανοιχτά συνεργάζονταν με τις αρχές κατοχής και πολύ περισσότερο προχωρώντας σε υπόγειες συνεννοήσεις και συνδιαλλαγές με τη γερμανική στρατιωτική διοίκηση. Η ανοχή και η υποστήριξη από την πλειοψηφία του αστικού κόσμου προς τα νεοσυσταθέντα τάγματα ασφαλείας, η στήριξη του ΕΔΕΣ κατά την επίθεσή του στον Ελλάς και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν από τον Οκτώβρη του 1943 έως το Φλεβάρι του 1944, η αστική ομοθυμία υπέρ των διώξεων της αντιφασιστικής στρατιωτικής οργάνωσης στη Μέση Ανατολή και η σταθερή προσπάθεια σπήλωσης της δράσης του Ελλάς εναντίον του κατακτητή και των ντόπιων συνεργατών του, αποτελούν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία του κοινού μετόπου του εναντίον του ΕΑΜ Ελλάς και του ΚΚΕ. Καθοδηγητής και κύριος ενορχιστρωτής όλης αυτής της προσπάθειας είναι η Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα αντιληφθεί από νωρίς ότι η ανάπτυξη του ΕΑΜικού κινήματος αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για την υπονόμευση των συμφερόντων του στη μεταπολεμική Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Το πρώτο πετυχημένο βήμα αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσει η συγκέντρωση του συνόλου σχεδόν του λεγόμενου παλαιού πολιτικού κόσμου στο Λίβανο, όπου με τη συμμετοχή και συμφωνία της ηγεσίας του ΕΑΜικού κινήματος θα τεθούν οι βάσεις για την οριστική επαναφορά του στην Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενοι τελικά τις παλινοδίες και τις αντιφάσεις της πολιτικής του ΚΚΕ, το οποίο ενέμενε στη λογική της λεγόμενης εθνικής ενότητας και των λεγόμενων δημοκρατικών εξελίξεων, η Μεγάλη Βρετανία πέτυχε τη συσπήρωση του μεγαλύτερου μέρους των αστικών, πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Η σταδιακή του συγκέντρωση και η πολιτική και στρατιωτική τους προετοιμασία, ήδη πριν από την απελευθέρωση, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αδυναμίες της πολιτικής του ΚΚΕ, συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη τους κατά την ένοπλη ταξική αναμέτρηση του Δεκέμβρη του 1944. Η ήττα του Ελλάς το Δεκέμβρη του 1944 και ο επακόλουθος απαράδεκτος από τη μεριά του ΚΚΕ συμβιβασμός της υπογραφής της Συμφωνίας της Βάρκιζας θα ανοίξουν τον δρόμο για το οργανωμένο χτύπημα του ΚΚΕ και των ΕΑΜικών δυνάμεων. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, εξαπολύεται ένα τεράστιο κύμα τρομοκρατίας εναντίον του κόσμου της ΕΑΜικής αντίστασης, κυρίως στην Ήπεθρο αλλά και στις πόλεις, μέσα σε ένα κλίμα κατάφορων παραβιάσεων και αυτών ακόμη των ταπεινωτικών όρων της Συμφωνίας. Από τα πρώτα μέτρα που λαμβάνει το αστικό κράτος είναι η παραπομπή χιλιάδων αγωνιστών της ΕΑΜικής αντίστασης στα λεγόμενα κακουργιοδικεία και οι καταδίκες τους σε θάνατο και χρόνια φυλακίσεων, καταδικάζοντας με κακοσκηνοθετημένες ουσιαστικά δίκες την αντιστασιακή τους δράση ως ποινικό αδίκημα. Τον ίδιο καιρό, το αφοπλισμένο πια ΕΑΜικό κίνημα πέφτει θύμα της ανεξέλεκτης τρομοκρατικής δράσης δεκάδων παρακρατικών συμμοριών που απαρτίζονται από διάφορα δοσυλλογικά στοιχεία, πρώην ταγματασφαλίτες, συνεργάτες των κατακτητών και κοινούς εγκληματίες. Δράστες δεν είναι μόνο αυτές οι συμμορίες, αλλά και επίσημα κρατικά όργανα όπως η χωροφυλακή και η νεοσύστατη εθνοφυλακή, που αναπεριπτώσεις είτε εθελοτυφλούν μπροστά στο τρομοκρατικό αυτό όργιο, είτε ενεργούν από κοινού. Η ίδια η διαδικασία άλλωστε της τελέχωσης αυτών των μηχανισμών οδήγησε στην μαζική ένταξη στα κρατικά κατασταλτικά όργανα και στο στρατό χιλιάδων ταγματασφαλιτών και συνεργατών των κατακτητών, με ταυτόχρονη αποπομπή των όποιων δημοκρατικών στοιχείων υπήρχαν σε αυτά. Οι αστικές στοχεύσεις, ωστόσο, για ολοκληρωτική επικράτηση σε βάρος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς για την πραγμάτωσή τους δεν αρκούσε η στρατιωτική ήττα του Ελλάς στην Αθήνα. Παρά την αρχική απογοήτευση που έφερε η ήττα στις τάξεις του, το ΚΚΕ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις μέσα στις εργατικές λαϊκές μάζες, ενώ ιδιαίτερη δυναμική αναπτύσσει στα αστικά κέντρα. Η δυσαρέσκεια των λαϊκών στρωμάτων από την ανεργία, τη φτώχεια και την ανέχεια μετουσιώνεται σε οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους, σχεδόν καθολική συσπήρωση στον εργατικό αντιφασιστικό συνασπισμό των ΕΡΓΑΣ υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και νικηφόρες απεργίες σε πολλούς κλάδους. Ταυτόχρονα, παρά την αρχική σταθεροποίηση του αστικού κράτους, μένεται η επαναστατική κρίση, όσο οι αστικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμα τον πλήρη έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, όπως π.χ. του στρατού, όπου η πλειοψηφία των κληθυσών κλάσεων είναι φιλοεαμική. Η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης αποτυπώνεται επίσης στην αδυναμία της ελληνικής άρχουσας τάξης και των Βρετανικών δυνάμεων να συγκροτήσουν μια ισχυρή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα μέσα σε 13 μήνες να συγκροτηθούν 7 διαφορετικές αστικές υπηρεσιακές κυβερνήσεις.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να συσπηρωθεί ο αστικός κόσμος και να αντιμετωπιστεί ο κοινός εχθρός, διαμορφώνεται η ιδιότυπη ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα βάσει της οποίας θα αποτελέσει ο διαχωρισμός της ελληνικής κοινωνίας σε Έλληνες και μη Έλληνες, όπου στη δεύτερη κατηγορία σταδιακά θα ενταχθεί κάθε λεγόμενος εχθρός του έθνους, κατά συνέπεια κάθε κομμουνιστής ή όποιος άλλος αμφισβητεί έστω και θεωρητικά τις λεγόμενες αξίες του ελληνισμού, όπως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ακολούθως, όλοι αυτοί οι αντεθνικώς δρόντες, όπως χαρακτηρίζονταν, αποκαλούνταν Σλάβοι που μετά την απελευθέρωση αποτελούσαν για το ελληνικό αστικό κράτος τους προαιώνιους εχθρούς του ελληνισμού και επομένως έπρεπε να αποβληθούν από την ελληνική κοινωνία. Αυτές οι διαχωριστικές γραμμές που θέτει η λεγόμενη εθνικοφροσύνη θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα ενταθούν οι διωγμοί κατά το επόμενο διάστημα, ιδίως κατά τα χρόνια του ταξικού εμφυλίου πολέμου και της μετεμφυλιακής περίοδου. Πέρα από επιμέρους, κυρίως μικροκομματικού χαρακτήρα διαφωνίες, το σύνολο σχεδόν του αστικού πολιτικού κόσμου εντάχθηκε στον έναν ή τον άλλο βαθμό στο κοινό αντικομμουνιστικό μέτωπο της εθνικοφροσύνης. Είναι μάλιστα εντυπωσιακός μερικές φορές ο βαθμός της ιδεολογικής σύγκλησης των κυριότερων μερίδων του, βενιζελικών και μοναρχικών, τόσο που εξαφανίζονται ουσιαστικά όλες οι διαφορές που είχαν καθορίσει την πολιτική αντιπαράθεση του Μεσοπολέμου. Η πίστη στην ανάγκη καταπολέμησης του ΚΚΕ και του ΕΑΜ οδηγεί, για παράδειγμα, λεγόμενους κεντρώους πολιτικούς, ακρεφνείς μέχρι τότε αντιμοναρχικούς, όπως ο Παπανδρέου, ο Γονατάς ή ο Σοφοκλής Βενιζέλος, να παραμερίζουν ακόμα και τις πολιτιακές τους διαφορές, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος συνεργασίας με το Λαϊκό Κόμμα και άλλες δεξιές δυνάμεις. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, η στάση του λεγόμενου κέντρου και του ισχυρότερου πόλου του, του Κόμματος των Φιλελευθέρων, που στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του με το Λαϊκό Κόμμα θα επιστρατεύσει τη λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, προσπαθώντας να διαφοροποιηθεί από αυτό, το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή, αλλά και να κρατήσει σαφείς αποστάσεις από το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Έτσι, πολύ συχνά κεντρώοι πολιτικοί, όπως ο Σοφούλης και ο Πλαστήρας, όταν αναφέρονται στην τρομοκράτηση των μη βασιλοφρόνων πολιτών, εξισώνουν την εγκληματική τρομοκρατική δράση των Συμμοριών στην Ήπεθρο με τη δράση του ΕΑΜ. Είναι χαρακτηριστική η θέση που εκφράζει ο Πλαστήρας σε προεκλογική του συγκέντρωση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 26 Φλεβάρι του 1946, όπου κατηγορεί τους φιλομοναρχικούς ως υπαίτιους για την ύπαρξη, παραθέτουμε, του εταίρου εκ των δια την Ελλάδα κινδύνων του ελληνικού κομμουνισμού. Τέλος, είναι επίσης χαρακτηριστικές οι απαντήσεις που δίνουν οι κεντρώοι πολιτικοί στις κατηγορίες των φιλοβασιλικών περί ενθάρρυνσης των κομμουνιστών ή και συνοδοιπορίας με αυτούς, όπου σε κάθε ευκαιρία αναθεματίζουν το ΚΚΕ και τονίζουν την ανάγκη συνένωσης των λεγόμενων εθνικών σκεπτωμένων πολιτικών δυνάμεων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της επιφανειακής ουσιαστικά πολιτικής αντιπαράθεσης στους κόλπους του αστικού πολιτικού κόσμου, ο ρόλος του Βρετανικού παράγοντα είναι για ακόμη μία φορά καθοριστικός. Χάρη στις δικές του παρεμβάσεις, παραμερίζονται οι διάφορες μικροκομματικές διαφορές και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την τελική του συσπήρωση. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι η Μεγάλη Βρετανία πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση πολύ έντονα, καθώς έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική της πολιτική, όπως αυτά έχουν προκύψει από το τέλος του πολέμου. Το πλέον σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι το αυξανόμενο δυσβάσταχτο κόστος της παραμονής των στρατιωτικών τους δυνάμεων επί Μακρόν στην Ελλάδα, οι οποίες στο τέλος της Δεκεμβριανής σύγκρουσης είχαν ξεπεράσει τις 80.000. Μέσα στους επόμενους μήνες μειώθηκαν περίπου στο μισό, ωστόσο η συντήρησή τους συνέχιζε να επιβαρύνει την ούτως ή άλλως βεβαρημένη βρετανική οικονομία, δημιουργώντας έντονη δυσαρέσκεια στη βρετανική αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη που κατηγορούσε τη Βρετανική Αυτοκρατορία για την παρουσία στρατευμάτων της σε μια απελευθερωμένη χώρα. Για αυτούς τους λόγους, άλλωστε, οι Βρετανοί παρεμβαίνουν ώστε να επισπευστούν οι εκλογές στην Ελλάδα, οι οποίες τελικά έγιναν την 31η Μάρτη του 1946 εν μέσω αντικομμουνιστικής ιστερίας, τρομοκρατίας και ακραίων φαινομένων νοθείας. Οι νόθες εκλογές της 31η Μάρτη του 1946, που πραγματοποιήθηκαν από την κεντρώα υπηρεσιακή κυβέρνηση Σοφούλη, είχαν διπλό όφελος για το σύστημα. Από τη μία, νομιμοποιούσαν το εκτεταμένο τρομοκρατικό όργιο της μεταβαρκιζιανής περίοδου
και από την άλλη έθεταν τις βάσεις για την πολυπόθητη σταθεροποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος. Μέσα από αυτές θα αναδειχθεί μια πολιτικά συμπαγής πλειοψηφία αντικομμουνιστικών φιλοβασιλικών δυνάμεων που θα συσπηρωθεί υπό την πολιτική συμμαχία της Ηνωμένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων και η πρώτη κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Κωνσταντίνου Τσαλδάρη θα συγκροτηθεί από στελέχη του κόμματός του και άλλους μοναρχικούς. Μπορεί βέβαια τη σημαία του αντικομμουνιστικού αγώνα να σηκώνουν πρώτες αυτές οι δυνάμεις, ωστόσο το πνεύμα του αντικομμουνισμού διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Αστικού Κοινοβουλίου. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό σε κάθε συνεδρίασή του, όπου παρά τις ενδοαστικές διαφορές που εκφράζονται, μερικές φορές ακόμα και με βρισχές ή απόπειρες προπυλακισμών κτλ., η απαραίτητη συνένεσή τους στις βασικές γραμμές της αστικής πολιτικής είναι δεδομένη. Το πρώτο δείγμα αυτής της συνένεσης έρχεται τρεις περίπου μήνες μετά τις εκλογές, όπου στις 17 με 18 Ιούνιου του 1946 θα συζητηθεί και τελικά θα θεσπιστεί το περίφημο γάμα ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, μία δέσμη κατασταλτικών μέτρων που θα ανοίξουν το δρόμο για την νομική θωράκιση του μεταπολεμικού κράτους και το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στην ψήφιση του γάμα ψηφίσματος συνέβαλαν μόλις 134 βουλευτές από τους 354 συνολικά, με την πλειοψηφία να απέχει από την ψηφοφορία και γενικά κανένα κόμμα να μην κρατάει ενιαία γραμμή. Αυτή η διαφοροποίηση έχει τη ρίζα της πρωτίστως στη διαφορετική τακτική των αστικών πολιτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση του ΚΚΕ. Τόσο όμως τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν όλοι οι ομιλητές κατά τη συζήτηση του ψηφίσματος, όσο και η μετέπειτα στάση του συνόλου του Κοινοβουλίου, αποκαλύπτουν τον καιροσκοπικό μικροπολιτικό χαρακτήρα των διαφωνιών τους και κυρίως την καθολική συμφωνία στην ουσία της πολιτικής ενάντια στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Η κλιμάκωση της αντάρτικης δράσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και η αρχική αδυναμία του κράτους να την αντιμετωπίσει οδηγούν ήδη από τις αρχές του 1947 στην κυβερνητική συνεργασία όλων των κομμάτων, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά και από την Αμερικανική παρέμβαση το Σεπτέμβρη του 1947 με τη συγκρότηση της κυβέρνησης Σοφούλη-Τσαλδάρη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει η κοινή επιχειρηματολογία όλων των πολιτικών αρχηγών κατά την ημέρα των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού Σοφούλη στις 8 Σεπτέμβρη του 1947, η οποία συνίσταται στην αναγωγή της εθνικής συνεννοήσεως σε ύψιστο εθνικό καθήκον. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η δήλωση του Σοφούλη, με την οποία συντάσσονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, παραθέτουμε, της ενώσεως ολοκλήρου του εθνικώς σκεπτωμένου πολιτικού κόσμου προς αντιμετώπιση των κρισίμων περιστάσεων. Πάνω σε αυτή τη γραμμή, παράλληλα με την ένοπλη σύγκρουση, θα εξαπλωθεί ένα σφοδρό κύμα άγριας καταστολής του λαϊκού κινήματος, με χιλιάδες διώξεις, εκτοπίσεις, φυλακίσεις, θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις, που θα δυναμώσει μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του νομικού οπλοστασίου του αστικού κράτους, όπως ο νόμος 509 που κηρύσσει παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη δράση του, ο νόμος περί νομιμοφροσύνης δημοσίων υπαλλήλων, το ψήφισμα περί αποστερήσεως της ελληνικής ηθαγενείας προσώπων αντεθνικών δρόντων και ούτω καθεξής. Η Βουλή της περίοδου 1946-1949 αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα της εισπύρωσης του αστικού πολιτικού συστήματος κάθε φορά που μπορεί αυτό να κλονίζεται και να αμφισβητεί την κυριαρχία του. Σε μια περίοδο όπου διακηρύσσεται ο λεγόμενος ψυχρός πόλεμος εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολείπων σοσιαλιστικών δυνάμεων και την ταξική ένοπλη σύγκρουση στο εσωτερικό της χώρας, η άρχουσα τάξη και οι νέοι τους διεθνείς σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, δείχνουν τα ισχυρά τους αντανακλαστικά. Στις 12 Μάρτη του 1947, ύστερα και από σχετικά αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, ανακοινώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο Χάρι Τρούμαν το περίφημο δόγμα Τρούμαν, το σχέδιο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης της Ελλάδας και της Τουρκίας, προκειμένου να αναχαιτιστεί, κατά τη σχετική αιτιολόγηση, η σοβιετική επιρροή στις χώρες αυτές. Η ανακοίνωση και η άμεση εφαρμογή του δόγματος Τρούμαν θα σηματοδοτήσει την οριστική αποχώρηση των Βρετανών από την Ελλάδα και την ταυτόχρονη βαθύτερη εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα στα πολιτικά, οικονομικά πράγματα της χώρας. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την τελική στρατιωτική επικράτηση των κυβερνητικών δυνάμεων σε βάρος του Δημοκρατικού Στρατού
και τη διαμόρφωση των απαραίτητων όρων για τη σταθεροποίηση και επιβολή του μετεμφυλιακού αστικού κράτους. Ευχαριστώ.